Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Κάθε φορά που είμαι μοναδική παθολονατόμο σε κάποια στρογγυλή τράπεζα με κλινικούς ιατρούς, αισθάνομαι ότι πρέπει λίγο, δεν ξέρω, τους λυπάμαι τους υπόλοιπους, γιατί είναι πολύ μπερδευτικά αυτό που θα πω, πολύ εξειδικευμένα, αλλά θα προσπαθήσω λιγάκι να τα παρουσιάσω όσο γίνεται πιο απλά. Όπως είπε και η κυρία της Θέμπας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε την αρχιτεκτονική του πνεύμονα για να καταλάβουμε τι βλέπουμε, τόσο στην αξονική όσο και στο μικροσκόπιο. Το αρχιτεκτονικό παρέχημα δεν είναι ένας αχταρμάς, έχει μία αρχιτεκτονική, έχει μία δομή, αποτελείται από κάποιες δομές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη σημασία να τις αναγνωρίζουμε, για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε και παραπέρα και να ερμηνεύσουμε τα διάφορα παθολογικά στοιχεία που θα δούμε στην εκάστοτε περίπτωση. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε αυτό το βροχαγιακό δεμάτιο, το οποίο αποτελείται από την πνευμονική αρτηρία και το βροχιόλιο, που κατανέμεται κατά μήκος του πνευμονικού παρεχήματος και καταλήγει στις κυψελίδες, και ότι τα φλεβίδια και τα λεφαγγεία βρίσκονται στις περιφερειακές θέσεις. Επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε μεταξύ των λοβιδίων έχουμε τα μεσολόβια διαφραγμάτια, όπου εκεί αναγνωρίζουμε τις φλέβες και τα λεφαγγεία. Και μια σχηματική αναπαράσταση για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Κατά κύριο λόγο, στη διάμεση του μονοπάθηση ονομάζουμε νοσήματα του διάμεσου κυψελιδικού ιστού, που αφορούν κυρίως το δίκτυο του συνετικού ιστού των κυψελιδικών τυχωμάτων. Και όταν μιλάμε για διάμεσο ιστό, είναι αυτός εδώ ο χώρος ανάμεσα στο κυψελιδικό χώρο και στα ενδοθήλια. Όταν μιλάμε για διάμεση πνευμονοπάθεια, μιλάμε για ένα μεγάλο εύρος παθήσεων. Ένα εύρος παθήσεων που περιλαμβάνει λοιμώξεις, περιλαμβάνει κοκκιωματώδη νοσήματα, περιλαμβάνει εγκυακά νοσήματα, περιλαμβάνει και αυτή την πολύ μεγάλη σημαντική κατηγορία των ιδιοπαθών διάμεσων πνευμονιών. Για μας αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον παθολογοανατομικά, γιατί ειδικά στις ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες αντικατοπτρίζονται τα πλέον βασικά αρχιτεκτονικά πρότυπα ιστολογικά. Ιστολογικά πρότυπα που μπορεί να τα μιμηθεί οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, ακόμα και η λίμωξη, ακόμα και η αγκυήτιδα, οτιδήποτε μπορεί να αφορά το πνεύμονα. Έτσι λοιπόν, για μας τους παθολογοανατόμους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η κατηγορία και μάλιστα θα ακολουθήσω λίγο. Θα κάνω μια μικρή αναδρομή λέγοντας ότι αρχικά είχαν διακριθεί σε 7 νοσήματα. Πλέον όμως και μετά από συνεννόηση έχουμε λοιπόν τις ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονίες να διακρίνονται, όπως είπε και ο κύριος Μπαλής, σε κυρίως σπάνιες και αταξινόμητες. Σε αυτές λοιπόν τις κύριες βλέπουμε ότι έχουμε τρεις ακόμα επιμέρους κατηγορίες, τις χρόνιες συνοτικές, τις συσχετιζόμενες με το κάπνισμα και τις οξύες υποξίες. Και εδώ λοιπόν βρίσκονται οι γνωστές μας ιδιοπαθείς πνευμονική ίνωση, ιδιοπαθείς μη ειδική διάμεση πνευμονία, η αναπνευστική βροχιολίτη διάμεση πνευμονία, η αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, η κρυπτογενής οργανούμενη πνευμονία, αυτή που παλιά λέγαμε BOOP, και η οξία διάμεση πνευμονία, όπως ανέφερε και ο κ. Μπαλής στην αρχή της συζήτησής του. Αυτές για μας είναι εξαιρετικά σημαντικές, γιατί εδώ θα δούμε ποιες είναι οι βασικές διαφορές αρχιτεκτονικά στο μικροσκόπιο. Και ξεκινάω από τις χρόνιες ιδιωτικές ιδιοπαθείς διάμεσης πνευμονίας με δύο πρωταγωνιστές, την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση IPF ή αλλιώς πνευμονία συνήθους τύπου και τη μη ειδική διάμεση πνευμονία. Ξεκινώντας πάλι από το αρχικό το σχήμα, πώς είναι το λόβιο με τα αγγεία του, τη πνευμονική αρτηρία, το βροχιόλι και τα λεφαγγεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, αλλιώς πνευμονία συνήθους τύπου, σε ερχόμενη φάση έχουμε περιοχική, πυκνή ίνωση σε περιφερικές και περιφλεβικές περιοχές. Έχουμε μια ήπια διαταραχή της αρχιτεκτονικής και σιγά σιγά αρχίζουν και εμφανίζονται οι νοβλεστικοί πολύποδες μεταξύ της συνοτικής περιοχής και του φυσιολογικού παρεμβαλλόμενου πνευμονικού παρεχήματος. Όσο προχωρούν οι αλλοιώσεις σε μεταγενέστερη πλέον φάση, έχουμε ακόμα περισσότερη ίνωση με τη συγκεκριμένη κατανομή που ανέφερε προηγουμένως, με αποτελικό αποτέλεσμα τη διαταραχή της αρχιτεκτονικής, τη συρρήκνωση και τη διάθεση και τη χαρακτηριστική όψη μελικυρίθρας. Στοιχεία τα οποία φαίνονται και στην αξονική και βλέπουμε πώς αντικατοπτρίζεται η αξονική στην ιστολογική εικόνα και αντίθετα. Ας τα δούμε λοιπόν αυτά στο μικροσκόπιο. Η πνευμονία συνήθους τύπου έχει λοιπόν μια ιστολογική ετερογένεια. Ιστολογική ετερογένεια η οποία φαίνεται σε εμάς από τη μικρή μεγέθυνση. Δηλαδή, έχουμε
φυσιολογικές περιοχές, αλλά και έντονες ηνωτικές περιοχές. Έχουμε ίνωση που ξεκινά από την περιφέρεια, όπως είπε η κυρία Τεστέβαση, και σιγά σιγά, σεβόμενη το κέντρο του Λωβίου, αρχίζει και περιχαρακώνει και δημιουργεί αυτούς τους κυκλικούς χώρους. Έχουμε χαρακτηριστικά την παρουσία αυτών των νηματοδών πολυπόδων. Οι νοματώδεις πολύποδες, οι οποίοι βρίσκονται δίπλα σε εγκατεστημένη ίνωση στην συνήθη πνευμονία. Επίσης, αρχίζουν και σχηματίζονται κυστικοί χώροι, οι οποίοι επενδύονται από κυλινδρικό επιθήλιο. Έχουμε λοιπόν μια χρονική ετερογένεια στην ίνωση. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε την ίνωση σε διαφορετικές φάσεις. Έχουμε περιοχές εγκατεστημένης ίνωσης σε άμεση γυπνίαση με φυσιολογικές περιοχές. Και βέβαια, μετά από όλο αυτό, η αρχιτεκτονική του πνευμονικού παρεχήματος καταστρέφεται. Και το βλέπουμε εδώ στη χρώση με τις ελαστικές ίνες, πως πλέον έχει καταστραφεί η αρχιτεκτονική των κυψελίδων. Έτσι λοιπόν, εδώ ο πρωταγωνιστής, ο νοβλαστικός πολύποδος της συνήθους υπερπλασίας, πνευμονίας συνήθους τύπου. Και εδώ πάλι η ίνωση σε περιφερειακές θέσεις, όπως ακούσαμε και προηγουμένως στις εξονικές, η οποία αρχίζει και περιχαρακώνει τα λόβια και δημιουργεί σιγά σιγά μικροσκοπικά την εικόνα της μελικυρίθρας, όπως τη βλέπουμε εμείς στο μικροσκόπιο, με αυτές τους χώρους που επενδύονται από κυλινδρικό επιθήλιο, και εδώ μέσα μπορούμε να δούμε βλένη, φλεγονώδη στοιχεία. Και βέβαια την προχωρημένη κατάσταση που έχουμε το Honeycomb, τη μελικυρίθρα, που φαίνεται και πολύ χαρακτηριστικά στην αξονική. Και όπως εδώ, το ιστολογικό ανάλογο. Και όταν σε εμάς θα έρθει ένα υλικό, σε περίπτωση που έρθει ένα υλικό και έχει προηγουμένως προηγηθεί η αξονική με την έντονη υπόνοια της UAP, εμείς λοιπόν στο μικροσκόπιο θα δούμε αυτές τις περιοχές της ίνωσης, την όψη της μελικυρίθρας, την περιοχή του φυσιολογικού πνεύμονα και τον ινοματώδη πολύποδα. Τυπικές περιπτώσεις. Επόμενος εκπρόσωπος της ηνωτικής πνευμονίας είναι η μη δική διάμεση πνευμονία. Είναι γνωστή από εμάς, από παλιά, ότι διακρίνουμε δύο κυρίους τύπους, τον κυταροβρυθή και τον ηνώδη. Κατά κύριο λόγο, συνήθως υπάρχει και φλεγμονή. Στην καινούργια ταξινόμηση όμως ασχολούμαστε κυρίως με τον ηνώδη, σε αυτήν την κατηγορία. Και πάλι σχηματικά, συγγνώμη, να δούμε λοιπόν στο σχήμα μας πώς αυτές οι αλλοιώσεις υπάρχουν εδώ. Πρόκειται για ίνωση ομοιόμορφη καθ' όλη την έκταση του πνευμονικού παρεχήματος και των λοβιδίων. Με χρονική ομοιογένεια. Δεν υπάρχει διαφορετική ηλικία ίνωσης. Η ίνωση είναι ομοιογενής και μάλιστα τόσο ώστε διατηρείται η αρχιτεκτονική. Εδώ δεν έχουμε διαταραχή της αρχιτεκτονικής. Η ίνωση προχωράει ομοιογενώς χωρίς να καταργεί την αρχιτεκτονική της. Βέβαια, μπορεί να έχουμε και πάση των υψηλιδικών διαφραγμάτων από φλεγμονώδη κύτταρα σε πολύ προχωρημένες περιπτώσεις. Και πράγματι, τι βλέπουμε στο μικροσκόπιο? Διακρίνουμε μία υποτυπώδη αρχιτεκτονική. Καταλαβαίνουμε ότι εδώ πριν ήταν ένα πνευμονικό παρέχημα και βλέπουμε λοιπόν την ίνωση. Ίνωση, η οποία είναι όλη σε παρόμοια φάση. Δεν αναγνωρίζουμε νοματώδεις πολύποδες, δεν αναγνωρίζουμε παλαιότερη καινούργια ίνωση. Ομοιογενής, χρονική ομοιογένεια. Κυστική χώρη, χαλαρή ίνωση ανάμεσα. Και ακόμα και εδώ βλέπουμε ότι ακόμα διατηρείται η αρχιτεκτονική, παρά την παρουσία της ίνωσης. Και άλλη μια περίπτωση που θα έρθει με μια κλινική υπόνοια και απεικονιστική υπόνοια NSIP, πώς εμείς στο μικροσκόπιο θα δούμε τη διατήρηση, παρά την παρουσία της ίνωσης, της αρχιτεκτονικής του πνευμονικού παραχήματος. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία των κυρίως ιδιοπαθών διάμεσων μονοπαδιών είναι αυτές που σχετίζονται με το κάπνισμα. Και εδώ έχουμε την αναπνευστική βροχιλιότητα διάμεση πνευμονία και την αποκαλούμενη αποφολητευτική διάμεση πνευμονία. Και στις δύο εντότητες αυτές, κύριος πρωταγωνιστής είναι το λεγόμενο αποφολιδωμένο κύτταρο. Αυτό που βλέπουμε εδώ, που το είχαν παρατηρήσει ότι γεμίζει τους χώρους και παλιά πίστευαν ότι ήταν αποφολιδωμένα πνευμονοκύτταρα, αλλά είναι μακροφάγα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτών, είναι και κεχρωμένο, χαρακτηριστικό των οσημάτων αυτών που σχετίζονται με το κάπνισμα. Πρώτος εκπρόσωπος είναι αναπνευστική βροχιλίτιδα διάμεση πνευμονία, με παρουσία στο πνευμονικό παρέχημα ασαφών ορίων νόζων, εντός των οποίων αναγνωρίζεται ένα κεντρικό βροχιόλιο, το οποίο γύρω από αυτό
έχει μια ζώνη των κυψιλιδικών μακροφάγων. Δεν έχουμε ομοιόμορφη καθολική κυψιλιδική πλήρωση κατά τη λιπή έκταση από μακροφάγα, όπως τη αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία. Σε μεγαλύτερη λοιπόν μεγένθηση μπορεί να έχουμε φλεγμονή, ίνωση και εδώ βλέπουμε τα αποφολιδωμένα μακροφάγα. Μια περίπτωση με κλινική υπόνοια, απεικονιστική υπόνοια της πνευμονίας αυτής, όπου σε μικρή μεγέθυνση θα δούμε ότι έχουμε ασαφείς όζους πύκνωσης εδώ, όπου θα δούμε το βραχιόλαιο με τα αποφολιδωμένα γύρω του, και εδώ πέρα σε μικρότερη μεγέθυνση αναπόθεση μικρής ποσότητας περιβραχιολιτικού κολαγόνου με μικρές προσεκβολές. Συνυπάρχει ήπια λεφοκυταρική δίθηση, ήπια ίνωση του διάμεσου ιστού και βέβαια συνεδώση υπερπλασία των πνευμονοκυττάρων τύπου 2. Και βέβαια η αποφολιδωτική διάμεση πνευμονία, πλέον χαρακτηριστική, με την παρουσία ακόμη και στη μικρή μεγένθεση των άφθονων μέσα στις κυψελίδες, πλήρωση λοιπόν των κυψελίδων από άφθονα και χρωσμένα μακροφάγα. Οι χώροι είναι γεμάτοι από αυτά τα αποκαλούμενα αποφολιδωμένα και χρωσμένα μακροφάγα. Μπορεί να αναγνωρίσουμε σκόρπιο, λιγάριθμα, λεφοζίδια κατά μήκος των λεφαγίων. Έχουμε ήπια διάμεση ίνωση, συνοδό παρουσία υπερπλαστικών τύπου 2 κυττάρων και ιωσινόφυλλα λευκοκύτταρα. Άλλη μια περίπτωση με απεικονιστικό έβριμα συνηγορητικό DIP και πώς εδώ βλέπουμε ότι διατηρείται η αρχιτεκτονική, αλλά μέσα στις κυψελίδες υπάρχει αυτός ο άφθονος αριθμός των μακροφάγων. Μπορεί να και εδώ τα βλέπουμε τα μακροφάγα σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, ενώ μπορεί να συνυπάρχει και μια ήπια ίνωση στο διάμεσο ιστό. Τρίτη μεγάλη υποκατηγορία των κυρίως ιδιοπαθών διάμεσων πνευμονιών είναι η οξύς υποξύς ιδιοπαθής διάμεσης πνευμονίας με εκπρόσωπο την κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία με το χαρακτηριστικό πρότυπο της οργανούμενης πνευμονίας, όπου έχουμε μυνοβλαστικούς πολύποδες εντός των αεροδών χώρων. Μπορεί να συνυπάρχει ίδρυμα και φλεγμονώδης διήθηση. Η προσβολή εδώ είναι κατά τόπους. Και στη συνολική εντύπωση είναι ότι διατηρείται η αρχιτεκτονική. Εδώ αρχίζουν τα πράγματα και πλέκονται. Γιατί αυτό το πρότυπο μπορεί να μας μπερδέψει. Αυτό μπορεί να μας μπερδέψει και με τις ινοβλαστικούς πολύποδες στη UAP. Και πολλές φορές το πρότυπο της οργανούμενης πνευμονίας σε μια κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να τη διακρίνουμε από μια UAP. Όπως επίσης, μια οργανούμενη πνευμονία μπορεί να είναι πολύ δύσκολη να την διακρίνουμε από μια οργανούμενη DAD, την οποία θα σας αναφέρω σε λίγο. Εδώ λοιπόν και πάλι βλέπουμε ότι κατά κύριο λόγο υπάρχει έτσι μια σχετική διατήρηση της αρχιτεκτονικής παρά την κατά τόπους παρουσία αυτών των πολυπόδων. Άλλη μια περίπτωση όπου απεικονιστικά έχουμε την υπόψια της COP. Σε μικρή μεγέθυνση λοιπόν έχουμε τους αεροχρωματικούς άωρους συνοβλάστες συνδεμένοι μεταξύ τους με αυτούς τους διακλατιζόμενους ψηλετικούς χώρους. Διατήρηση αρχιτεκτονικής κατά κύριο λόγο, ελάχιστη χρόνια φλεγμονή. Και σε ακόμα μεγαλύτερη μεγέθυνση αυτοί οι πολύποδες εντός των αερογωγών χώρων. Οξία διάμεση πνευμονία, διάχυτη και ψηλιδική βλάβη, DAD. Εδώ αναγνωρίζουμε τρεις φάσεις, την εξυνδρωματική, την οργανούμενη και την ενωτική, με διακριτά χαρακτηριστικά κατά την, σε κάθε μία από αυτές. Έτσι λοιπόν, στην εξυνδρωματική θα έχουμε διάμεσο ίδημα, επιθυλιακή νέκρωση και απογύμνωση, σύμπτωση του ψηλιδικού τυχώματος, διάθεση των ψηλιδικών χώρων και βέβαια αυτές τις χαρακτηριστικές με βράλυση ελλήνης, χαρακτηριστικότητες για τις οξείες βλάβης του πνευμονικού παρεχήματος. Όσο προχωράει η όλη κατάσταση και οργανώνεται η πνευμονία, τότε βλέπουμε επίταση της κυψελιπτικής σύμπτυξης, πολλαπλασιασμός των ινοβλαστών, η πρελαπλασία αντιδραστική των πνευμονοκυττάρων τύπου 2, εδωθυλιακή διάθεση με παρουσία γιοχυδρόμου και πλακώδη μετάπλαση. Και τέλος υπάρχει η νοτική φάση, όπου πλέον μπορούμε να έχουμε την όψη μελική ρήθρας με προκαβάλλουσα πλακώδη μετάπλαση, μια εικόνα που μπορεί κάλλιστα να μας μπερδέψει με συνήθη πνευμονία. Πολύ σημαντικό, εδώ λοιπόν η νοτική DAD μπορεί να μπερδευτεί με μια συνήθη πνευμονία.
Στις σπάνιες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση του 2013, έχουμε την διοπαθή λεφοειδή διάμεση πνευμονία LIP και βέβαια μια πολύ καινούργια οντότητα περιγραφόμενη πρόσφατα, διοπαθή υπεζοκοτοπαρεχηματική νεολάσθηση, πλευροπαρεχηματική νεολάσθηση. Ξεκινώντας από την ιδιοπαθή λεφοειδή διάμεση πνευμονία, κύριο χαρακτηριστικό είναι αυτή η ομοιόμορφη, ικανή, φλεγμονώδης διήθηση των κυψελιδικών τυχωμάτων. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ στα τυχώματα όρημα λεφοκύτταρα χωρίς ατυπία, ενίοτε σχηματίζουν λεφοκυταρικές αθρήσεις ή και λεφοζίδια και μπορεί να συνυπάρχει μικρός αριθμός πλεσματοκυτάρων και ιστοκυτάρων. Είναι χαρακτηριστικό το φλεγμονώδες δίθυμα εδώ, δεν επεκτείνεται στον πεζοκόντα με τα μεσολόβια διαφράγματα. Σημαντικό για να το διακρίνουμε και από ένα λέμφωμα. Οι κυψελίδες μπορεί να έχουν παρουσία ιωσινόφιλου πρωτεϊνούχου υλικού πλούσιου σε νοσοσφαιρίνες. Και βέβαια μπορούμε να έχουμε, χωρίς να υπάρχει αξιοσημείωτη ίνωση, κυστική διάταση. Αυτή λοιπόν η οντότητα είναι πολύ σημαντικό να τη διακρίνουμε από μία κυτεροβρυθή NSIP. Την NSIP, δηλαδή τη μη δικού τύπου πνευμονία με παρουσία φλεγμονωδών στοιχείων, από μια διάχυτη λεφοειδή υπερπλασία, αλλά από και ένα low-grade λέμφωμα. Ένα περιστατικό με απεικονιστικά ευρήματα συνηγορητικά LIP και όπως βλέπουμε μια σχετικά διατήρηση της αρχιτεκτονικής, αλλά αυτό που προβάλλει είναι η παρουσία αυτών των μπλε κυτάρων, όπως τα βλέπετε εσείς, που είναι τα λεφοκύτταρα. Βλέπουμε άφθονα λεφοκύτταρα, τα οποία γεμίζουν και δίνουν την εντύπωση ότι είναι υπεπαχισμένη τα διαφραγμάτια, το κυψελιδικό τείχωμα. Και βέβαια, να αναφερθούμε λιγάκι στην ιδιοπαθή πλευροπαρεχηματική νοελάσθηση, μια καινούργια οντότητα, αφορά μέσης ηλικίας, μη καπνιστές με ασθενείς, αναπνευστική δυσχέρεια, χωρίς να υπάρχει κάποια προτίμηση στο άρενο, στο θύλι φύλλο. Χαρακτηριστικό αυτό της οντότητας είναι η πυκνή ελαστική ίνωση, επεκτηνόμενο από τον υπεζοκότα στο πνευμονικό παρέχημα, κυρίως στις ανώτερες περιοχές του πνεύμονα. Οι ελαστικές ίνες στο μικροσκόπιο βλέπουμε ότι ομοιόμορφα αυξημένες, αλλά διατηρείται η αρχιτεκτονική των κυψελίδων. Μπορεί να υπάρχει χρόνια εινόδης πλευρίτιδα και μικρή φλεγμονώδη δίθυση. Και αυτό πρέπει να το διαφοροδιαγνώσουμε από το apical cup, αυτό το apical cup που παρατηρούμε εμείς όταν έχουμε σε αυτόματους πνευμοθώρακες. Τέλος, ακόμα πιο σπάνια πρότυπα, δεν θα σας μπερδέψω με αυτά. Μπορεί και μεταξύ τους να μην συμφωνούν κάποιες φορές, τα οποία αναφέρονται. Και βέβαια, καταλήγουμε, έχουμε και την ατεξινόμητη κατηγορία, όπως είπε ο κύριος Μπαλής, στην οποία μπαίνουν αυτά στα οποία δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν του παθολογανατόμου? Ο ρόλος του παθολογανατόμου πολλές φορές είναι χαοτικός. Γιατί μπροστά στο πλακάκι θα αναγνωρίσει διαφορετικά πρότυπα. Μπορεί να είναι το πρότυπο της σύνωσης, μπορεί να είναι το πρότυπο των αφολιδωμένων κυτάρων, μπορεί να είναι το πρότυπο της οργανούμενης πνευμονίας. Και δυστυχώς όλα αυτά μπορεί να οφείλονται σε πάρα πολλές αίτιες. Δεν είναι πάντα ιδιοπαθείς. Μπορεί να οφείλονται σε ένα σωρό αίτια, όπως τα αναφέραμε και πριν, που μπορεί να είναι ένα συστηματικό νόσημα, μπορεί να είναι η λήψη φαρμάκων, μπορεί να είναι μια σαρκοείδωση, μπορεί να είναι μια αλίμωξη. Και όλα αυτά οφείλουμε να τα ξέρουμε. Όλα αυτά οφείλουμε να τα ξέρουμε για να μπορούμε να θέσουμε τη σωστή διάγνωση, όπως είπε και η κυρία Τεστέμπαση. Επομένως, απαραίτητα το καλό ιστορικό, ο πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος και τα απεικονιστικά ευρήματα. Γιατί δυστυχώς στο μικροσκόπιο υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες, δυσκολίες και παγίδες, όπως η συνύπαρξη διαφορετικών ιστολογικών προτύπων. Δεν φτάνει λοιπόν ο αγώνας να αναγνωρίσουμε το ιστολογικό πρότυπο, αλλά καμιά φορά βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλά πρότυπα μεταξύ τους. Έχει αναφερθεί η NSIP να συνυπάρχει με οργανούμενη πνημονία, με UAP, με DAD. Αλλά επίσης, άλλη παγίδα, πολλές φορές η ομοιότητα των προχωρημένων ηλιωτικών φάσεων διαφορετικών διάμεσων πνευμονοπαθειών. Στην πρόοδό του, οι διάμεσες πνευμονοπάθειες καταλήγουν σε στάδια που μπορεί να μοιάζουν μεταξύ τους. Όπως η οργανούμενη πνευμονία μπορεί να μοιάζει σε συνήθεια πνευμονία. Η οργανούμενη πνευμονία μπορεί να μοιάζει με μια οργανούμενη DAD. Η συνήθεια πνευμονία μπορεί να μοιάζει με μια ενωτική DAD. Ο κυτεροβρυθής τύπος της μη δικής πνευμονίας μπορεί να μας μοιάζει με μια λεφοκυταρική διάμεση πνευμονία. Μια λεφοκυταρική διάμεση πνευμονία μπορεί να μας μπερδέψει με ένα low-grade λέμφωμα. Και βέβαια, πλευροπαρεχηματική νοελάσθηση με το apical cup. Και πιο σημαντικό από όλα είναι όταν έχουμε λάθος αιματοληψία. Δηλαδή, να έχουμε μια κλασική εικόνα UAP και η βιοψία που έχουμε στα χέρια μας να είναι από φυσιολογικό παρέχημα. Για φανταστείτε τι θα γράψουμε. Με πάση περιπτώσει, στα χέρια μας, σαν παθολογαντόμοι, έχουμε το υλικό που θα μας φέρει ο συνάδελφος.
Στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να έχουμε διαβροχικές, μπορεί να έχουμε και χειρουργικές εκτομές πνεύμωνα, μπορεί να έχουμε και την κρυοβιοψία που είναι πολλά υποσχόμενη. Συνήθως τις διαβροχικές τις προτιμούμε για να αποκλείσουμε νοσήματα όπως είναι η σαρκοείδωση. Στην ορθή εκτίμηση των ιδιοπαθών διάμεσων πνευμονοπαθειών δεν μας βοηθούν, γιατί είναι από κεντρικές περιοχές και εμείς θέλουμε περιφερικές. Σε αυτή την περίπτωση, χειρουργικές εκτομές μας βοηθούν πάρα πολύ και βέβαια είναι πολλά υποσχόμενη κρυοβιοψία, όπως είπε ο κύριος Μπαλής. Τέλος, ακόμα και στις περιπτώσεις που ο παθολογαντόμος δεν μπορεί να σας βάλει κάποιο συμπέρασμα, πιστέψτε με, ακόμα και όταν δεν καταλήγει σε σαφή διάγνωση, μπορεί και πρέπει να είναι μέρος της συζήτησης συμβουλευτικά και να λειτουργεί μαζί με τον κλινικό και με τον εικονιστή. Ευχαριστώ πολύ.